σημερινής μας εκπομπής. Παρακολουθούμε βεβαίως τα όσα συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, τις συνεχείς προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας, τα Αιγύπτια, Περντογάν και όλα όσα συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Βάζουμε σε όλη αυτή την υπόθεση και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Κύπρο. Για τα θέματα αυτά θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, δηλαδή για τις εξελίξεις στο Αιγαίο, για τα εθνικά θέματα, με τον πρόεδρο του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου, τον κύριο Δημήτριο Καζάκη, τον οποίο και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Και βέβαια να πούμε μεταξύ άλλων και ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή την μήνυση επί ΕΣΧΑ της προδοσίας που έχει καταθέσει το ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλό σας μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω και πάλι. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Ναι. Και βέβαια οι εξελίξεις, λίγο πολύ τις παρακολουθούμε όλοι. Mm-hmm. Είναι πολύ έντονες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 48 ώρα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, για τις εξελίξεις του Αιγαίου και για αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Και βέβαια να πούμε για τη μήνυση επί ΕΣΧΑ της προδοσίας που έχει καταθέσει το ΕΠΑΜ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά σχετίζονται και τα δύο. Δηλαδή, από τη μια την δραστηριότητα της Τουρκίας, η οποία είχε υπερβεί τα σκαμμένα στο Αιγαίο, όπου πλέον ευθέως θέτει θέμα όχι απλά συγκυριαρχίας, αλλά ρυθμιστικού παράγοντας της Τουρκίας στο Αιγαίο ευρύτερα και όχι μόνο στις περιοχές των Βραχονησίδων, όπως παλιά από το 1996 τουλάχιστον και μετά έθετε η Τουρκία, με μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Να θυμηθούμε την επίσκεψη του κ. Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν ευθέως έβαλε ζήτημα συνθήκης της Λουζάνης. Με το καλημέρα, εντός Προεδρικού Μεγάρου, εντός Μαξίμου στη συνέχεια. Ακριβώς. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι η συνθήκη της Λουζάνης δεν αφορά μόνο τη Θράκη, αφορά το Αιγαίο και το Αιγαίο μάλλον, αφορά τους στρατιωτικούς σχετισμούς στη θάλασσα. Δηλαδή, πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί ανάμεσα στις δύο χώρες. Λοιπόν, αφορά πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, λοιπόν, ο κ. Ερντογάν απλά τι κάνει. Το απλά, με καταλαβαίνετε ποιο τρόπο το λέω, συνεχίζει την πολιτική του. Έθεσε τετελεσμένα στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε, με εξαίρεση φιλολογικές συζητήσεις. Λέω, δεν αντέδρασε με βάση τα προβλεπόμενα είτε από τη διπλωματία, είτε από το διεθνές δίκαιο, είτε και από τους νόμους της χώρας. Βλέποντας τώρα από απόσταση τα όσα είχαν συμβεί, μπορεί να θεωρηθεί πλέον έως και ατυχής η τότε επιτυχημένη, όπως είχε χαρακτηριστεί, κίνηση διπλωματίας με την κόκκινη γραβάτα του κυρίου Κοντιά στην υποδοχή του κυρίου Ερντογάν στο αεροδρόμιο. Μιλάμε για τραγικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο κύριος Ερντογάν, για να θυμηθούμε. Βεβαίως μετά ο κύριος Κοντιάς έριχνε το φταίξιμο σε δημοσιογράφους που του είχαν πάρει συνέντευξη και κανάλια. Ναι, ήταν unfair, να το πούμε έτσι διπλωματικά, το γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν έδωσε σε ελληνικό κανάλι παραμονές της επίσκεψής του και έθεσε όλο την ατζέντα. Αλλά για φανταστείτε αυτό το πράγμα το έκανε σε μια Γερμανία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχιστεί η επίσκεψη. Αναμφίβολα. Θα είχε διακοπεί με την έναρξή της, να το πω έτσι. Βεβαίως. Θα είχε τελειώσει εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ναι. Βεβαίως. Από την άλλη μεριά αποδεχτήκαμε όταν έθεσε το ζήτημα πλέον εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, θέτοντας ότι η Θράκη δεν είναι η Θράκη, είναι η Δυτική Θράκη. Ναι, υπόθηκαν φοβερά πράγματα εκείνη στις ημέρες. Ο ορισμός σε συγκεκριμένος δεν είναι τυχαίος. Λοιπόν, εάν λοιπόν η Δυτική Θράκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου μπορεί ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας να πηγαίνει, ο Πρόεδρος της Τουρκίας να πηγαίνει εκεί και να καλεί τους ομοεθνείς του και όλα αυτά τα πράγματα που τουλάχιστον έλεγε, τότε πραγματικά τι νόημα έχει να μιλάμε για ελληνική επικράτεια ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται και τώρα. Έχουμε και νέα δεδομένα, κύριε Καζάκη, τώρα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί την αντιπολίτευση, για παράδειγμα, του Τουρκικού Κοινοβουλίου να έρχεται πλέον με δηλώσεις υπέρ του Ερντογάν ή όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα, κάνουμε απευθείας πόλεμο για να πάρουμε 18 νησιά. Δηλαδή, εδώ τώρα έχει ξεφύγει εντελώς το πράγμα. Έχει ξεφύγει, γιατί προσέξτε. Και είναι κατά έναν τρόπο, συγγνώμη, σα κύριε Πρόεδρε, είναι κατά έναν τρόπο οι δηλώσεις του στυλ, όλα αυτά ήταν δικά μας και γι' αυτό το διάλειμμα που θεωρείτε ότι είναι δικά σας, αυτό θα τελειώσει εδώ. Ναι, κοιτάξτε, από τη μια πρέπει να σκεφτούμε σε τι καθεστώς ζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Μέχρι πρόσφατα, μόλις τις ημέρες που γινόταν το γνωστό επεισόδιο στα Ίμια, το πρόσφατο επεισόδιο στα Ίμια, είχαμε καταδίκες δημοσιογράφων γιατί ασκούσαν κριτική στην Προεδρία Ερντογάν. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για δικτατορία. Κοινοβουλευτική με κοινοβουλευτικό μανδύα, βεβαίως, αλλά δικτατορία. Λοιπόν, και μάλιστα τη χειροκροτήσαμε τη δικτατορία. Την επιβραβεύσαμε με παρέμβαση της ίδιας κυβέρνησης στην ίδια τη δικαιοσύνη. Προσπάθησε ή έγινε επιχείρηση οι 8 στρατιωτικοί
που ζήτησαν πολιτικό άσυλο από την Τουρκία εδώ να σταλούν πίσω, ενώ είναι κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων, γιατί το ελληνικό δικαστήριο αυτονόητα έκανε το, αυτό που προβλεπόταν. Δηλαδή δεν μπορεί να στείλει πίσω οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας να είναι, δεν μπορεί να το στείλει κάπου όπου ξέρει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως το επιχείρησε η ελληνική κυβέρνηση. Έχει ασκήσει έφεση ο κύριος Μουζάλας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα, ο υπόλοιπος εντοτισμός, η εντοτική πολιτική. Τι κάνανε στα Ίμια το βράδυ της Δευτέρας, της περασμένης Δευτέρας, οι Τούρκοι? Δοκιμάσανε τα αντανακλαστικά των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας. Ναι. Και βρήκαν ότι είναι μηδενικά. Βεβαίως θα μου πείτε οι ένοπλες δυνάμεις, όχι, προφανώς όχι. Έτσι, μιλάμε για την πολιτική ηγεσία. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή εσύ δεν μπορείς να κάνεις παράσταση σημαίας στην εθνική σου επικράτεια, παράσταση σημαίας όπως λέγεται στη διεθνή πρακτική, δεν είναι κάτι που δεν το εφεύραμε εμείς, προβλέπεται από τη διεθνή πρακτική. Όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις το αυτονόητο, λοιπόν, να παραστείς εκεί και οδηγείσαι σε απομάκρυση από εθνικό χώρο και μάλιστα με επιθετική ενέργεια, αυτή του τουρκικού σκάφου εναντίον λιμινικού σκάφου, καταλαβαίνετε, με συγχωρείτε, μετά ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Ναι, και είναι αυτό που ζούμε τώρα. Είναι, ναι, κάτι το οποίο το περιμένει κανείς. Θυμηθείτε, και το ξέρετε εσείς, σαν και είναι και δεδομένη ρόλο υποχρεωτικότητα που είναι δεκαετίες τώρα, έτσι. Δηλαδή, από το 1996 των ημείων και εκείνης της βραδιάς, η υποχρεωτικότητα είναι δεδομένη από την ελληνική πλευρά. Συνεχώς και κατά εξακολούθηση. Έχετε δίκιο, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ χειρότερα. Με ευχαριστίες τους Αμερικανούς και χίλια δυο άλλα. Ναι, σίγουρα είναι χειρότερα. Εκείνη την εποχή όμως έγινε αυτό που προβλεπόταν. Οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν το καθήκον τους, με την έννοια πια. Ναι, βέβαια. Ότι υπήρξαν εκεί, υπήρξε παράσταση σημαίας, οι ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν, αποβιβάστηκαν στα νησιά όπως έπρεπε. Σωστό. Δηλαδή ήταν. Και υπήρχε και διάλογος του αρχηγού τότε, του Ναυάρχου Λιμπέρη, ο οποίος είπε: τους έχω λοκάρει, δώστε μου διαταγή να ανέβω να τους μαζέψω. Από εκεί και πέρα τώρα, βεβαίως, η πολιτική ηγεσία πήρε τις αποφάσεις της, ενέδωσε στους Αμερικανούς και έδωσε την περιοχή στους Τούρκους. Στην ουσία, γκριζάρισε την περιοχή, ναι, να το πούμε έτσι. Για φανταστείτε, το ξέρουν, φαντάζομαι που οποιοδήποτε μπορεί να το βρει. Φανταστείτε να ακολουθήσει τη διαπολιτική στην θάλασσα της Νότιας Κίνας η Κίνα. Καλά, τώρα ναι, είναι εντάξει. Μα τι γίνεται, ναι, εκεί πέρα, πάλι με νησάκια, ναι, λόγω ζητήματος υφαλοκρηπίδας και εκεί. Λοιπόν, διεκδικούσαν οι Φιλιππίνες. Επειδή όμως η Κίνα σοβαρό κράτος, δεν μιλάμε τώρα για σούργελο. Λοιπόν, τι έκανε με το παραμικρό παράσταση σημαίας. Δεν έγινε πόλεμος πουθενά. Ίσα-ίσα τώρα με τις Φιλιππίνες τα έχουν βρει. Ναι. Τα έχουν βρει και παρά το γεγονός ότι την υπόθεση την εξωθούσαν οι Αμερικανοί για τα δικά τους συμφέροντα, τα βρήκανε, βάλανε κάτω τα πράγματα και μπόρεσαν να βρουν μια μέση λύση. Τότε όμως επεδείχθη η ανάλογη πυγμή που έπρεπε στην Βεβαίως, με αυτό το προβλέπεται από τη διεθνή πρακτική. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Αυτό είναι προβλεπόμενο. Και όταν έχει επιτιθέμενο ο ενδοτισμός, η υποχώρηση, απλά του δίνει αέρα. Ναι. Γι' αυτό τώρα και είναι το θέμα και με αυτό που είπατε προηγουμένως για την ΣΕΤ προδοσία. Εδώ τώρα θέλω να επικεντρωθούμε. Πώς έγινε η διαδικασία, πώς φτάσαμε σε αυτό και να σας εξηγήσει τι σημαίνει μήνυση επί ΣΕΤ προδοσία που έχει καταθέσει το ΕΠΑΜ. Κοιτάξτε, δηλαδή, το ζήτημα της μήνυσης επί ΣΕΤ προδοσία είναι μια πολιτική θέση του ΕΠΑΜ εξειδρύσεως. Λοιπόν, όμως άλλο πράγμα να έχει μια πολιτική θέση, που βεβαίως αφορά τη δυνατότητά σου να προχωρήσεις σε άσκηση δίωξης όλων των υπευθύνων της μνημονιακής περίοδου ή της μνημονιακής κατοχής από το 2010 μέχρι σήμερα, και άλλο πράγμα να το ασκείς σαν πολιτική δύναμη. Το κάναμε αυτό το πράγμα για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι άλλο πράγμα ένας πολίτης να κάνει μήνυση και άλλο πράγμα μια πολιτική δύναμη. Ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, πώς να το πούμε. Λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα? Διότι ο πολίτης κάνει μια μήνυση και το πιθανότερο είναι να καταλήξει στο αρχείο, γιατί δεν έχει τρόπο ο πολίτης από εκεί και πέρα να παρέμβει στη διαδικασία της μήνυσης. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η πολιτική δύναμη όμως έχει δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής. Δηλαδή, οι νομικοί καταλαβαίνουν περισσότερα. Τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε στην όλη διαδικασία της υπόθεσης αυτής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γινόμαστε διάδικοι, δηλαδή, να το πούμε έτσι, σε αυτή τη δίκη. Διότι το πολιτικό κόμμα έχει ένομο συμφέρον για την κατάσταση του πολιτεύματος. Όταν σου καταλύεται το πολιτεύμα, ο πρώτος που πλήρεται
είναι τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν. Σωστά. Δεν είναι, γιατί είναι σωστά. Οι φορείς, ναι, 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 να το πούμε έτσι, του πολιτιακού συστήματος της χώρας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο η όλη υπόθεση να ξεχαστεί ή να πάει στο περιθώριο. Ειδικά τώρα, όπου πλέον η χώρα τελεί υποκατάσταση πλήρους εκποίησης. Το 2018 δεν θα έχουν, στα Υπουργεία δεν θα υπάρχουν ούτε σκαμνάκια να καθίσουν που να είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Θα έχουν πουληθεί τα πάντα. Το περιγράφετε πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουν ανοίξει όλα τα εθνικά θέματα. Τα πάντα, βέβαια. Προσέξτε, Αιγαίο. Εσείς το ζείτε και πολύ πιο άμεσα, αν θέλετε. Λοιπόν, είναι η Θράκη, είναι η Μακεδονία. Προσφάτως έχουμε αλλαγή του καθεστώς των συνόρων στα βόρεια σύνορα της χώρας μετά από πρωτοβουλία της Ειδής Αλβανίας. Μιλάμε βόρεια της Κέρκυρας, όπου εκεί ανατρέπεται μονομερός, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για το δίκαιο της θάλασσας, μια συμφωνία που είχε κλείσει η ελληνική πλευρά επί κυρίας Μπακογιάννη με την αλβανική πλευρά. Αυτή η ανατροπή είναι κάσους μπέλι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι διαπολέμου δηλαδή, ναι. Ναι, είναι διαπολέμου λοιπόν για τη διεθνή πρακτική. Διότι εκεί συνομολογήθηκαν που βρίσκονται τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, και άρα που είναι η ΑΟΣ και όλα αυτά τα πράγματα που συνεπάγονται όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί μόνο μέρος κάποιος να λέει, α, εγώ δεν γουστάρω έτσι, το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν λοιπόν σου ανοίγουν όλα αυτά τα θέματα, όταν είσαι μια χώρα υποκατοχή ουσιαστικά, γιατί παίρνουν άλλοι τις αποφάσεις τους. Τις αποφάσεις που εσύ σαν λαός δεν μπορείς να πάρεις. Όταν το κοινοβούλιο σου είναι εικονικό, ναι, ψηφίζει πράγματα που κάτω από συνθήκες εκβιασμού και απαιτήσεων. Όταν έχει καταληθεί η βούληση του ελληνικού λαού, να θυμηθούμε τις 5 Ιουλίου 2015, όπου ήταν σαφέστατη η απάντηση του ελληνικού λαού στα μνημόνια, που είπε όχι. Και την επόμενη μέρα του είπαν ναι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι δεν είσαι μια ανοχήρωτη χώρα απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή ή απειλή, και άρα πρέπει να πάρεις μέτρα ταχύτατα. Ο πρώτος άμεσος τρόπος για να πάρεις μέτρα είναι η αποκατάσταση των πολιτικών θεσμών που έχουν θυγεί ή αλλοιωθεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο κινήσαμε τη διαδικασία αυτή μαζί με όλους τους φίλους νομικούς, και που δεν είναι απαραίτητα να είναι συνδράμουν σε αυτή την υπόθεση, χωρίς απαραίτητα να είναι μέλη του ΕΠΑΜ. Και την ανέλαβε την πρωτοβουλία μια πολιτική δύναμη. Θα μας άρεσε πάρα πολύ και θα προτιμούσαμε να είμαστε πολλές πολιτικές δυνάμεις. Το προσπαθήσαμε. Αλλά δυστυχώς, για τους δικούς τους λόγους, ο καθένας έχει το δικό του βηματισμό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, γιατί τα πολιτικά κόμματα είναι σε θέση, λόγω του πολιτιακού καθεστώτος της χώρας που έχουμε ακόμη, να παρακολουθήσουν και να κινήσουν αυτή τη διαδικασία πολύ καλύτερα, πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι οποιοσδήποτε πολίτης το κάνει αυτό. Και για σκεφτείτε λιγάκι, ας το βάλουμε λιγάκι. Από τη στιγμή που θα πει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ξεκινάει η διαδικασία. Με τα προβλεπόμενα, δεν είναι κάτι το. Ό,τι προβλέπει το ποινικό δίκαιο. Λοιπόν, φανταστείτε ανομωτή εξηγήσεις από υπουργούς, βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους. Τι πρόκειται να γίνει και τι πρόκειται να μάθουμε, αν θέλετε. Ναι. Διότι αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή τελούμε υπό τη δικτατορία θεσμών, όπως τους λένε. Μας εκβιάζουν, είδατε τη τελευταία τι γίνεται. Δεν σας δίνω τη δόση γιατί δεν κάνετε το ένα, το α, το β. Με βάση νόμους οι οποίοι δεν πέρασαν ποτέ από τη Βουλή. Ναι. Που είναι οι μνημονιακοί νόμοι. Οι νόμοι των μνημονίων, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν πέρασαν ποτέ από τη Βουλή, δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή παρά μόνο ως σχέδια, non-paper. Το τι υλοποιείται γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και το ξέρουν μόνο οι δανειστές και ο Υπουργός Οικονομικών που τα υπογράφει. Εδώ θέλω να κάνουμε μια παρένθεση, διότι πριν χρόνια, όταν μπαίναμε σιγά σιγά σε αυτή τη στενοπό, η πολιτική κάθε απόχρωσης και κομματικής κατεύθυνσης μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν ισχύουν αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εδώ έχουν συμβουλευτικό ρόλο, δεν κάνουν το ένα, δεν κάνουν το άλλο. Χθες άκουγα υπουργό της κυβέρνησης να λέει ότι στην κυριολεξία δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ακόμη και για μια παράταση να δοθεί στις φορολογικές δηλώσεις, ερωτώνται αυτοί οι άνθρωποι.
Θέλω να πω για την κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Το τι έλεγαν και τι λένε. Τότε δεν το παραδεχόταν κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ πλέον και κάνουν αυτοί ότι. Σύμβουλοι ήταν τότε. Ναι, ναι. Τότε ότι εμείς απλώς συνδιαλογόμαστε, έχουμε ένα ευρύ διάλογο μαζί τους κτλ. Και σήμερα έρχονται οι ίδιοι υπουργοί, ακούω χθες τον κύριο Βαδημούλη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει στο ραδιόφωνο του Α και να λέει αυτό ακριβώς. Ξέρετε, λέει ακόμα και το θέμα τη παράταση φορολογικών δηλώσεων δίνεται από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδημούλη, χαίρομαι πολύ. Ναι, ξέρετε γιατί. Καλά, εγώ δεν καταλαβαίνω λιγάκι, όχι μόνο τον κύριο Παπαδημούλη, όλους αυτούς που το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Εξέλεξε η κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, ναι ή όχι. Υποτίθεται και τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015. Βεβαίως. Λοιπόν, ξέρετε όμως γιατί, πώς, με ποιο τρόπο έχουν αυτή την ισχύ πλέον οι πρώην σύμβουλοι. Λοιπόν, πολύ απλά, έχουν το κρατικό ταμείο στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχεται αποκλειστικά από τους, από τους δανειστές που ό,τι εισπράττει το ελληνικό κράτος στο ΦΠΑ που αποδίδουν οι επαγγελματίες, η οικονομία, στους υπόλοιπους φόρους που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες στο μέτρο του δυνατού, που πληρώνουν στο μέτρο του δυνατού, αλλά και οτιδήποτε άλλο έσοδο, ακόμη και τα έσοδα από τις λεγόμενες αποκατοικοποιήσεις, δηλαδή το ξεπούλημα, όλα αυτά εισπράττονται από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όχι από την εφορία πλέον, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδος που μεταφέρονται στη Φραγκφούρτη. Μάλιστα. Οπότε, τι έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν ένας υπουργός της κυβέρνησης ή η ίδια κυβέρνηση αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει μια πράξη, θα πρέπει να ρωτήσει τους Ευρωπαίους ώστε οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν να πούν ναι και να κάνουν αυτή την εκταμίευση των χρημάτων που χρειάζεται η κυβέρνηση, αφού πρώτα έχουν εγκρίνει αυτό που πάει να γίνει. Γι' αυτό και πολλές φορές και ο κ. Κουρουμπλής, αν θυμάστε, στη μεγάλη καταστροφή που έγινε εδώ στην περιοχή του της Αττικής με εκείνο το καράβι που βυθίστηκε και πλημμύρισε ο Αργοσαρονικός με πετρέλαιο. Όταν οι αλληλείς και οι επαγγελματίες του ζητήσαν αποζημιώσεις, οι οποίες ήταν αστείες, το ποσό ήταν αστείο, συγκριτικά με τα μεγέθη που πληρώνουμε σε χρέη και όλα αυτά τα πράγματα, τους είπε ο κ. Κουρουμπλής, δεν έχω τη δυνατότητα να σας δώσω ούτε δεκαράκι. Και έχει δίκιο. Την αλήθεια, ναι. Δεν έχει τον έλεγχο του ταμείου. Εννοώντας αυτό ακριβώς, ναι, σωστά. Δεν έχει τον έλεγχο του ταμείου. Τώρα βεβαίως, πώς αισθάνεται ο ίδιος. Να είναι εκεί διακοσμητικός παράγοντας, μαριονέτα δηλαδή, και απλά να είναι το άλοθη των δανειστών για να φαίνεται δίθεν νομότυπη η κατάσταση στη χώρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, αρνούμε να το δεχτώ. Αλλά γι' αυτό ακριβώς έχει κινηθεί αυτή η διαδικασία, ώστε να μην βρεθεί κανένας από εδώ και μπρος να λέει δεν ήξερα ή δεν ξέρω ή ξέρετε έγιναν αυτά. Ας βγουν δημόσια όσοι, όσοι εγκαλούνται, να το πούμε έτσι, για πράξεις χάτης προδοσίας, να μας πούν την άποψή τους. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι χάτη προδοσία με βάση πάντα το Σύνταγμα και το ποινικό δίκαιο, όχι με βάση φιλοσοφικές μου θεωρήσεις ή τις νομικές μου θεωρήσεις. Μιλάμε με το ισχύον δίκαιο, είναι καταγράμμα, είναι φτιαγμένη έτσι μήνυση, ώστε είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ευσυνείδητο λειτουργό της δικαιοσύνης να την παρακάμψει. Αν θέλετε, κάτω από, από καθεστώς πιέσεων, ξέρουμε τι γίνεται σήμερα στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και ας βγουν δημόσια ή όποιοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενοι, να μας πούνε ότι ξέρετε δεν είναι αυτό το θέμα, είναι άλλο. Να μας εξηγήσουν, να υπάρξουν νομικά επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα, να δούμε πού στεκόμαστε. Φίλες και φίλοι, για όσους άνοιξαν μόλις τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, συντονισμένους σε 103,2 μεγάκυκλους ή στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αρμονία radio.gr, συνομιλούμε με τον πρόεδρο του ΕΝΕΟ Παλαϊκού Μετόπου, τον κ. Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα τα πράγματα, διότι προκαλούν και κάτω στο θέμα της Κύπρου, με την ΑΟΣ, με το θέμα των εξορίξεων, μάλλον της έρευνας για τις τυχόν εξορίξεις που θα γίνουν. Στο Αιγαίο βεβαίως οι κινήσεις είναι πλέον γνωστές, όλοι περιμένουν ότι κάτι θα γίνει το οποίο δεν θα είναι καλό για τη χώρα μας. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό? Θα μπουν στη μέση μεγάλες δυνάμεις, να το πω έτσι, και θα λήξει το θέμα? Θα υπάρξει κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση? Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε αναδιάταξη συνόρων. Όχι μόνο με την έννοια την γεωπολιτική, αλλά και την οικονομική. Αλλά και με την έννοια, να το πούμε έτσι, από την άποψη των παγκοσμίων αγορών, όπως διαμορφώνονται δηλαδή σήμερα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, περνάνε, θα περάσουν αγωγή ή περνάνε ή θα περάσουν αγωγή ενέργειας
που είναι στρατηγική σημασία τεράστια για το διεθνές περιβάλλον ή για τον ξενοπαράγοντα, να το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, πέστε μου εσείς, εάν το Αιγαίο έχει αποκτήσει αυτή τη γεωστρατηγική σημασία, ειδικά στην αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, εάν από τη Μακεδονία και τη Θράκη μας θα περάσουν η βασική αγωγή ενέργειας, από την οποία, η οποία θα είναι η βασική ανταγωνιστική αγωγή στη Ρωσία για την ενέργεια, για την εξάρτηση της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης από υδρογονάθρακες. Ναι. Πέστε μου, ποιος στα σοβαρά μπορεί να πιστέψει, και ιδιαίτερα όταν έχουμε την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, ότι θα αφήσουν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί τις περιοχές ανεξέλεγκτες ή αν θέλετε υπό την κυριαρχία της Ελλάδας. Μάλιστα. Το πώς θα γίνει είναι πολύ απλό. Είστε, ζείτε στη Σάμμο. Ναι. Ωραία, πέστε μου εσείς τώρα, εκτός από, από το γκριζάρισμα και εκτός από τις προκλήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, ποιος θα σοβαρά πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου που δέχτηκαν το μεγάλο πρόβλημα της προσφυγιάς. Και συνεχίζεται αυτό. Ναι. Και συνεχίζεται, βέβαια. Με μικρότερο ρυθμό, αλλά συνεχίζεται. Ποιος πιστεύει στα σοβαρά ότι ασκεί κυριαρχία η Ελλάδα. Με ξένες δυνάμεις επάνω, και δεν εννοώ μόνο τη Frontex, εννοώ και τη ΜΚΟ, με τη διεθνοποίηση του προβλήματος, με τον τρόπο μάλλον που έχει διεθνοποιηθεί το πρόβλημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείνει συμφωνίες απευθείας με την Τουρκία. Ποιος ασκεί κυριαρχία στα νησιά. Ναι. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις δηλαδή. Νομίζω την απάντηση δίνει ο καθένας από τους ακροατές που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Είναι πολύ εύκολο. Κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αυτό είναι δεδομένο. Να δούμε και την εξέλιξη της μήνυσης επί της προδοσίας. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει και να, συμμετάσχει και ο ίδιος να στηρίξει, να το πούμε έτσι, την υπόθεση αυτή, μπορεί να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ, το ΕΠΑΜ Ελλάς, και εκεί θα βρει όλα τα υλικά της μήνυσης και όλα αυτά τα πράγματα και να μπορεί να προσυπογράψει και την στήριξη, να το πούμε έτσι, της μήνυσης. Πέραν των άλλων ενδιαφέροντων, βεβαίως, το οποίο υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα, την έχω μπροστά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Άντια.